Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι που μπορεί να ξενήσει πολλούς λόγω γραφικών. Παρ' όλα αυτά μπορεί να σας κρατήσει λόγω ιστορίας, εντάξει. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ μυστήριο με αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα θες να ανακαλύψεις, όπως και εγώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δύο πράγματα που μπορεί να σας κρατήσουν στο παιχνίδι. Πρώτον, μια περίεργη ιστορία. Δεν ξέρεις γιατί συμβαίνουν πράγματα. Θες να ανακαλύψεις γιατί συμβαίνουν πράγματα και εγώ μαζί σας, γιατί δεν τα έχω δει. Δεύτερον, η δράση αυτό το παιχνίδι δεν σταματάει ποτέ, οπότε πάμε να το δούμε. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν ονομάζεται Speed Limit. Και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε. Δεν χρειάζεται να ξέρετε κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε μαζί. Πατάω New Game. Η καρδιά μου λέει να πατήσω Normal. Αλλά ας πατήσουμε το Easy να δούμε λίγο το παιχνίδι. Βλέπεις, πατάς Easy και ξεκινάει. Είσαι στο μετρό. Κρατιέσαι, πηγαίνεις κάπου. Έρχεται αυτός ο ταλαιπωρημένος τύπος. Και εκεί που αράζεις και είσαι με το κινητό σου, λέει: Φίλε, πάρε αυτό το όπλο. Και. Συμβαίνει αυτό. Το παιχνίδι απλά ξεκινάει έτσι. Είσαι έτσι στο μετρό, κρατιέσαι, παίζεις το σουντόκου σου στο κινητό και έρχεται ένας τύπος και σου λέει: Φίλε, πάρε αυτό. Και σου δίνει ένα όπλο. Και έχεις έναν FBI agent και δεν ξέρω, ένα SWAT team το οποίο σου σκοτώνει. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει, το ξαναπιάνεις από εδώ. Έχεις αυτό το όπλο που σου δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα, εντάξει. Σε κυνηγάνε τύποι που δεν γνωρίζεις χωρίς λόγο, αλλά μπορείς να τους σκοτώσεις. Πάλι χωρίς λόγο. Είναι απλά περίεργο, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε λίγο αυτό το σκηνικό. Πριν μισό λεπτό. Απλά πήγαινε σπίτι σου για να φας τα φασολάκια που φτιάξει η μαμά σου. 33 δευτερόλεπτα αργότερα έχεις σκοτώσει 4 ανθρώπους με ένα όπλο το οποίο σου έδωσε ένας τυχαίος στο μετρό καθώς πήγαινε σπίτι σου. Και εγώ αναρωτιέμαι τι διάλογο θα συμβεί. Να, βλέπεις. Άλλοι άνθρωποι. Κατάσκοποι τύπου με καμπαρντίνες. Μάλλον κατάσκοποι. Το βλέπεις αυτό εδώ που διαβάζει η εφημερίδα. Το ήξερα. Δεν τον ένοιαζαν ποτέ τα νέα παιδιά. Ήθελε απλώς να μας σκοτώσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσείς που πέφτε από πάνω, ηρεμήστε. Ο άλλος εντωμεταξύ ήμουνα μέσα του, δεν μπορούσε να με σκοτώσει, αλλά με σκότωσε ο τύπος από πάνω. Δεν πειράζει. Οι άνθρωποι που με θέλουν νεκρό όλο και πληθαίνουνε. Μου έχουν στήσει μπλόκο στα επόμενα βαγόνια. Τι είναι αυτό, πάνω θέμα, σας λέιζερ πάνω στο κεφάλι μου. Δεν θέλω να πεθάνω. Ωραία, τώρα έχει σκοτεινιάσει κιόλας γιατί είμαστε μέσα σε τούνελ. Έχει ένα λέιζερ στα πόδια μου, όλα καλά. Πώς ήταν εκεί πέρα και με περίμενα. Λέω όλα καλά και εμφανίστηκε ένας τύπος από το πουθενά με μαχαίρι. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά. Το έχουμε πάρει ρε παιδί μου πολύ σαν το θέμα. Δεν ήταν σε φάση. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί θέλετε να με σκοτώσετε. Α, θέλετε να με σκοτώσετε. Πολύ καλά λοιπόν. Δύο μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Τσακ Νόρις, όχι. Είμαστε δύο λεπτά μέσα στο παιχνίδι και έρχεται ο Τσακ Νόρις εδώ πέρα και σου πετάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή γιατί Τσακ Νόρις, για ποιο λόγο. Και πλέον αλλάζει το σκηνικό, παιδιά. Πλέον είμαστε πάνω από το τρένο και mind the gap δεν το έκανα mind. Αυτό το κενό ήταν σαν αυτό που έχει στο μοναστηράκι, παιδιά, στο ηλεκτρικό. Που πρέπει να είσαι αθλητής άλμα εις μήκους για να καταφέρεις να μπεις στο βαγόν ή να βγεις. Όπως και να έχει, πλέον είμαστε πάνω στο τρένο. Αλλά αυτό το βλέπετε ότι δεν του σταματάει. Εντάξει. Οι τύποι έχουν επιστρατεύσει μέχρι και ελικόπτερο για να μας σταματήσουν. Και ποιο είναι το κακό που κάναμε επιτέλους. Τι θέλουν από εμάς. Είναι εντωμεταξύ όντως, λες και είμαστε, δεν ξέρω. Νιώθω ότι είμαι στο Tenet. Απλά είναι too deep pixelated. Περίμενε τώρα, γιατί έχουν επιστρατεύσει τα μεγάλα μέσα. Αυτός πεθαίνει. Δεν ξέρω αν πεθαίνει. Θες λίγο να μην πυροβολήσεις. Ψήστο. Ψήστο να μην πυροβολήσεις. Δεν γίνεται, δεν θα πυροβολήσεις σε κάποια φάση, σωστά. Έπεσα κάτω. Αποφάσισα ότι αυτό ήταν. Δεν μπορώ να ζω μέσα στο άγχος, παιδιά, με συγχωρείτε. Θα βουτήξω από κάτω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, θα τον περάσω αυτόν τον τύπο. Έρχεται. Ωραία, αυτό σημαίνει ότι απλά δεν μπορώ να πάω πίσω, σωστά. Ναι. Έπρεπε να σκύψω. Παρ' όλα αυτά, φτάνουμε πλέον πάλι εδώ πέρα. Έρχεται αυτό εδώ μπροστά. Ωραία. Σκύβουμε εδώ. Δεν έχασα. Έμαθα. Πρέπει να δείξω απέναντι. Σωστά, σωστά. Δεν ξέρω τι να κάνω εδώ. Έρχονται τύποι παρ' όλα αυτά. Μ' αρέσει που ανεβαίνουν, ρε παιδί μου, τους αφήνουμε να ανέβουν και μετά τους πυροβολάμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, αφού είναι πολύ καλή ευκαιρία για μουφάσα εκεί πέρα και δεν τους πατάμε στα χέρια. Έχασα κιόλα. Λέω η φάση είναι με τεμποδίων, δεν είναι κάτι άλλο. Απλά έρχονται εμπόδια και εγώ πρέπει να τα αποφεύγω όσο έχω τον τύπο από πίσω. Το ποιο τύπο από πίσω, το θάνατο. Ευτυχώς όμως έχουμε. Του έκλεψα το κίνητο. Εγώ ήμουν έτοιμος να πω ότι έχει έρθει ο συνεργάτης μας, ξέρω εγώ, που ήξερε για αυτή την παραλαβή του όπλου και έρχεται να μας πάρει. Όχι, απλά ήταν ένας τύπος ο οποίος όλη αυτή την ώρα ήταν σε φάση πόπο. Αυτό πρέπει να γυρίσω σπίτι να το πω στη γυναίκα μου. Και απλά του κλέψαμε το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, αλλάζει το gameplay παρόλα αυτά τώρα. Πρέπει να πεθάνει αυτός, μην πυροβολήσεις. Και πρέπει να αποφεύγω και την κίνηση. Αυτό το αυτοκίνητο γενικά τον σκοτώσαμε τον οδηγό. Τι σκατά. Μαγνήτη έχει. Ωραία, όλα καλά, όλα καλά. Είναι, το παιχνίδι είναι λες και βλέπουμε κάποιο action movie χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Τώρα είμαι στον τίθο το ρεύμα. Αλλά είναι 2D. Και τράκαρα. Και είναι όντως το Tenet, δεν ξέρω τι σημαίνει. Σε αυτή τη φάση απλά οδηγάω με το ένα χέρι και πυροβολάω με το ίδιο χέρι που οδηγάω, εντάξει. Οπότε. Είναι λες και παίζω πιάνο με το ένα χέρι. Λοιπόν, μη με πυροβολήσεις εσύ, μπράβο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να με ακολουθεί.
Κάπως πρέπει να τον αποφύγω. Τον απέφυγα. Πέθανε ένας που δεν έφταιγε σε τίποτα. Αλλά και εγώ τι φταίω που ήρθε ένας και μου έδωσε ένα όπλο και τώρα έχω μπλέξει έτσι. Με κυνηγάει όλη η πόλη. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις τι, θα αλλάξω ρεύμα. Ω, τον καημένο. Ω, τι έχει γίνει εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι. Πρέπει κάπως να πεθάνεις εσύ. Ωραία, πέθανες. Ο οδηγός όμως είναι καλά ακόμα. Ο οδηγός ήταν σε φάση, όσο εδώ είναι η δουλειά μου. Μου έχουν δώσει εντολές. Αν πεθάνει ο τύπος με το όπλο, γυρνάω πίσω, γυρνάω σπίτι. Έχω γυναίκα και παιδιά, εντάξει. Δεν το διακινδυνεύσω και αυτόν τον τύπο που απλά πήρε ένα όπλο και έχει σκοτώσει, ξέρω εγώ, τους πάντες και πέθανα. Πάνω που άλλαζε το σκηνικό, πήγαινα σε γέφυρα. Λοιπόν, είμαι πάνω στη γέφυρα. Αυτό είναι κακά νέα γιατί στενεύει ο δρόμος. Α, να το σπάλει. Δεν είναι ο ίδιος με πριν. Εκτός και αν αυτό κάνει, ρε παιδί μου. Πηγαίνει και παίρνει τύπους που απλά αράζουν πίσω με όπλο. Αυτό δεν ξέρω αν είναι αυτή η δουλειά του. Όπως και να έχει. Τώρα έχουμε πετύχει μια γέφυρα η οποία είναι τεράστια. Είναι σε όλες αυτή την πόλη πρέπει να τα κάνουν τεράστια. Είτε είναι το μετρό, είτε είναι οι δρόμοι, οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβιώσουμε. Ωραία, τρακάρουν μόνοι τους πλέον. Δεν χρειάζεται να κάνω πολλά. Να, τράκαρε λίγο κι εσύ. Μπράβο. Συγγνώμη λίγο, παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, έχω πιάσει αριστερή λωρίδα, το έχω ανοίξει. Κάτι γιατί μου έρχονται κάποιοι, πρέπει να πυροβολήσω. Πού πήγα, δεν ξέρω πού πήγα. Πήρα μια έξοδο. Όλο drift, γιατί προφανώς πήγαινα με 300. Και τώρα αλλάζουμε προοπτική. Α, αυτό κάναμε. Τι γέφυρα είναι αυτή, δηλαδή ειλικρινά, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Επίσης έχω την εντύπωση ότι πλέον είναι απόγευμα. Ήταν μεσημέρι, ας πούμε, τύπου όταν γυρνάγαμε, ας πούμε, από τη δουλειά, και τώρα έχει φτάσει απόγευμα. Και πλέον η φάση μας είναι η επιβίωση. Εντάξει, αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Άλλαξα εγώ εντωμεταξύ. Αυτό το κάνω αυτόματα, δεν ξέρω πού θα πάω, αλλά το κάνω, επειδή μου αλλάζω εδώ πέρα λωρίδα. Θέλω να δω πού θα καταλήξει όλο αυτό, εντάξει. Δηλαδή, σε κάποια φάση θα πάρουμε ελικόπτερο και θα φύγουμε, να πάμε σε κάποιο νησί. Και όχι, θα πεθάνουμε. Ή πλέον μπορεί αυτή να είναι η ζωή μας, εντάξει. Πλέον έχουμε μπει σε δύσβατα μονοπάτια. Μπορεί να είμαστε ένας αέανος φυγάς. Για όλη την υπόλοιπη μας ζωή να τρέχουμε. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να κάνουμε ένα time out για φαγητό, τουαλέτα, κάτι. Επειδή πρέπει να υπάρχουν αυτά, δηλαδή. Ευγενής άμυλα λέγεται. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, αυτό εδώ τι είναι. Οκ, φέρανε και τον Optimus Prime. Δεν τους έφταναν, ας πούμε, ό,τι αυτοκίνητο είχε η πόλη. Μισό λεπτά και θα βάλουμε και τον Optimus. Ρε, δεν φτάνει που έχουμε αυτόν. Έχουμε και τον άλλο τον τύπο με το όπλο από πίσω, ο οποίος με κοιτάει προς το παρόν. Να του ρίξω, να μην του ρίξω. Μου ρίχνει. Δεν θέλεις άλλο. Α, μία ψηλή. Ωραία, τον σκότωσα, όλα καλά. Δεν έχουμε πλέον τον τύπο, έχουμε μόνο τον Optimus. Α, όχι, ξανάρχεται. Ναι, ο οποίος θέλει να με σκοτώσει από ό,τι φαίνεται. Α, όχι, θέλει γενικά. Θέλει γενικά. Α, βγάλαμε καινούριο τέτοιο. Έχω την εντύπωση ότι πέθανα. Είναι πολύ λεπτός. Α, δεν χωράει εδώ πέρα. Φανταστικά, ναι, αυτό κάναμε. Δεν ξέρω πώς από δύο κατευθύνσεις ο δρόμος τώρα. Πέθανα. Βέβαια δεν βγάζει πολύ νόημα που ήμασταν στην Εθνική που είχε τρεις λωρίδες από εδώ, τρεις λωρίδες από την άλλη, να όλο αυτό να φτάνει να έχει μία λωρίδα προς τα εκεί. Αλλά ποιητική αδεία, το αφήνουμε στο παιχνίδι. Τι έχει γίνει εδώ, μισό. Παίρνουμε μηχανή τώρα. Οκ. Okay. Και πλέον το παιχνίδι είναι έτσι. Μισό λεπτάκι, εδώ έχει κάποια έργα. Αδερφέ, θες να πεθάνεις τώρα εσύ. Δεν ξέρω τι πυροβόλησα, κάτι που πάνω σε ένα πυροβόλησα. Αφού γίνονται έργα εδώ πέρα, γιατί είμαστε εμείς εδώ πέρα, δεν ξέρω. Όπως και να έχει. Πλέον έχουμε πάρει μηχανή, όλοι θέλουν να μας σκοτώσουν από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν έχει έρθει κανείς να πει: κοίτα, επειδή σε βλέπω όλη μέρα και προσπαθείς να ξεφύγεις, πάρε αυτή τη βέσπα. Ναι, είναι δικιά μου, είναι πάρτι, δεν πειράζει. Όλοι θέλουν το κακό μας. Κάποιος, επειδή αλλήλει για αλληλεγγύη. Ναι, εκτός από μεγάλες γέφυρες και τεράστια τρένα, έχουν και τεράστια τούνελ. Α, όχι, εντάξει, βγήκαμε. Και πήγαμε σπίτι πετώντας, μάλλον ή κάτι. Εδώ είναι λίγο πιο πλατής ο δρόμος, αυτό είναι ευχάριστο, έχει κόρνα. Δεν έχει κόρνα το αυτοκίνητο. Μόνο μπορώ να κάνω αρχίζω να πυροβολάω μπροστά. Να, υποθέτω κάνουν περίπου την ίδια δουλειά. Ίσως άμα πυροβολάω να νοιαστούν πιο πολύ. Δεν ξέρω, ίσως. Ωραία, αυτό μπροστά μάλλον είναι αυτό που θέλαμε να σκοτώσει. Ναι, ξεκάθαρα θέλαμε να σκοτώσει αυτό το πράγμα. Μισό λεπτάκι, παιδιά, μισό λεπτά. Ναι, το ξέρω, είμαι στο αντίθετο ρεύμα, αλλά και στο ρεύμα μου έχει κάτι τύπου που θέλω να με σκοτώσουν. Δηλαδή, είναι κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρω κι εγώ, ας πούμε, στη ζωή. Ή θα διαλέξω τους φωνιάδες μου ή να είμαι στο αντίθετο ρεύμα. Αυτό. Εδώ τι έχουμε, διόδια. Δεν σταματάω στα διόδια. Α, εδώ περνάνε τύποι. Πάλι. Α, έχουμε ελικόπτερο. Φανταστικά νέα. Επέστρεψε. Ω, περίμενε. Ωραία, έστω ότι πυροβόλησα το ελικόπτερο. Τους έδειξα εγώ. Το οποίο αυτό πιστόλι δεν ξέρω γιατί δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι σφαίρες, αλλά δεν ξέρω. Ίσως γι' αυτό να με κυνηγάνε, ίσως να είναι κάποιο ιδιαίτερο πιστόλι που δεν τελειώνουν οι σφαίρες, δεν ξέρω κι εγώ. Μόλις έκλεψα το ελικόπτερο. Εντάξει, αυτό έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι γενικά δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις, εντάξει. Οκ, πήδηξα από αυτή τη μηχανή. Νομίζω είναι καλή ιδέα να πάρω φόρα, να πηδήξω πάνω από αυτή τη ράμπα που για κάποιο λόγο υπάρχει στον δρόμο και να του πάρω το ελικόπτερο του τύπου. Γιατί έτσι το αξίζει. Περίμενε όμως τώρα, γιατί μου έχουν φέρει εδώ πέρα και κάποια μαχητικά αεροπλάνα.
Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το ήξερα ότι είναι τέτοιοι, δυστυχώς. Ειλικρινά θέλω να μάθω στο τέλος τι έχει συμβεί, παιδιά. Έχω πλοία, ελικόπτερα και αεροπλάνα τα οποία με κυνηγάνε. Πέρα από το όλο, ας πούμε, σκηνικό που έχουμε δει και στο τρένο και στο δρόμο και σε όλα. Είναι αυτό που έχουμε δει, συν ό,τι βλέπουμε τώρα. Τώρα εντωμεταξύ είμαστε στη φάση που αρχίζει και ξαναξημερώνει. Δεν έχω καταλάβει, ίσως. Επίσης έχει πολλές πέτρες για κάποιο λόγο μέσα σε αυτό το ποτάμι. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι τεράστιες οι γέφυρες, παιδιά, σε αυτή την πόλη. Μάλλον επειδή έχει ένα τεράστιο ποτάμι. Εσύ μπορείς να ηρεμήσεις λίγο που αρχίζεις και πυροβολάς, χωρίς λόγο. Ωραία. Αυτό το ελικόπτερο έχει καύσιμο από ό,τι φαίνεται για πάντα, οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα με αυτό. Συνεχίζουμε κανονικά. Όχι, δεν τα παρεξήγησε τα παιδιά. Θέλουν να με σκοτώσουν. Εντάξει, καμία σχέση. Δεν είναι άσκηση αυτό. Θέλουν απλά να με σκοτώσουν. Ναι, κέντρο ελέγχου, δεν είναι άσκηση αυτό το πράγμα. Περίμενε, γιατί έχουν φέρει και ένα κόκκινο. Το οποίο αποφάσισα ότι είναι καλή ιδέα να το κλέψω. Και πλέον το παιχνίδι είναι έτσι. Ωραία, το επόμενο πράγμα είναι να το προσγειώσω στην NASA. Κάπως να βρεθώ μέσα σε ένα πύραυλο και να πάω στο φεγγάρι και να πω: OK, εδώ μάλλον είμαι safe. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Να πούμε ότι οι εξωγήινοι θέλουν αυτό το όπλο ή κάτι, δεν ξέρω. Γιατί αυτό το όπλο έχει εξωγήινη τεχνολογία, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά ειλικρινά θα ήθελα να μάθω τι κατασυμβαίνει. Αυτό μπορεί να πεθάνει γενικά. Μπορεί να σταματήσει να είσαι από πίσω μου. Του πετάω πράγματα, αλλά δεν φαίνεται να νιώθει. Δεν σπανά στο να. Δεν ξέρω πόσα αεροπλάνα έχω καταρρύψει. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζω να κάνω. Έρχονται κι άλλα. Θα έρθουν κι άλλα. Πάω εγώ. Ναι, κάτι έρχεται από πίσω. Μου πετάνε και αυτά τα heat seeking τα πράγματα, τέλος πάντων. Έχουμε ξεκινήσει πεζή και έχει φτάσει τώρα να είμαστε, δεν ξέρω, σε μερικά χιλιάδες πόδια. Κάτι έρχεται από πίσω μου, γι' αυτό κάνει έτσι τίκι-τίκι. Κάτι με πέτυχε επίσης, αυτό που ερχόταν από πίσω μου. Αρχικά μπράβο στον τύπο που έχει τόσες γνώσεις, δηλαδή πρέπει να έχει δίπλωμα για τα πάντα. Ή απλά το πιάνει πολύ εύκολα. Είναι πολύ καλός, ας πούμε, στο να μαθαίνει μόνος του κάτι. Περίμενε όμως, κάτι συμβαίνει. Ήρθε η ώρα για διάστημα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Α, είναι το υπέρτατο κακό του. Φέραν τον Batman, εντάξει. Φέραν τον Batman γιατί δεν μπορούσε κανείς άλλος να μου κάνει κάτι. Οπότε φέραν τον Batman, όντως. Batman, sorry γι' αυτό, εντάξει. Έχεις πολλά λεφτά, θα το διορθώσεις, το ξέρω, δεν πειράζει. Ω, περίμενε γιατί μου ρίχνει ρουκέτσο τον Batman. Batman, να σου εξηγήσω. Θέλω κι εγώ το καλό αυτής της πόλης, αλλά. Δεν μπορούμε να είμαστε και δύο εδώ πέρα. Ναι, το ξέρω, έχω κλέψει, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα. Ναι, οκ, θες να. Μου κάνεις, με θεωρείς κακό και τα λοιπά, αλλά. Τι κατά είναι αυτά που μου ρίξεις πάνω, θεμάσαι. Πέθανα. Οκ, το έχω φτάσει πάλι σε ένα καλό σημείο. Τώρα θα ανοίξει το μεσαίο. Έχω καταστρέψει τα πάντα. Μη. Άσε με ήσυχο. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει αυτό. Ψόφα. Δεν καταστρέψει. Τι άλλο θα βγει. Ωραία, ξαναβγαίνει αυτό. Το κατέστρεψα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το τελικό boss του παιχνιδιού. Αν αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Αλλά πέθανε ο Batman, έτσι. Δεν ξέρω. Αυτή ήταν η φάση. The end. Δεν έχω ιδέα. Και αυτό ήταν, παιδιά, το speed limit. Δεν μας λέει τι σκατά συνέβη. Αλλά κάποιος έχει γράψει μια ιστορία. Εντάξει, στα credits υπάρχει εδώ άτομο που έχει γράψει ιστορία. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το speed limit. Το είδατε ολόκληρο, εντάξει. Μου πήρε λιγότερο από μία ώρα να το ολοκληρώσω. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά φρέσκο, εντάξει. Ήταν ενδιαφέρον αυτό που έχουν κάνει. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Θα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας. Μακάρι αυτό το παιχνίδι να γίνει γνωστό και να υπάρχουν θεωρίες για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα με το όπλο και τον πρωταγωνιστή. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τριγύρω μου πάρουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, τα κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι και διάφορα links προς πάνω σε δικά μου social media, τα οποία είναι φανταστικά, σας προτείνω να τσεκάρετε. Επίσης, κάθε Δευτέρα, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube κάνω live stream. Οπότε μπορείτε να αρχίσετε να τα λέμε. Και αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.